Ένα πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα άρθρο φιλοξενείται στην τουρκική πλατφόρμα ειδήσεων τη αμυντική βιομηχανία σαβουνμασανάγιε.com, που όπω αναγράφεται στην ιστοσελίδα τη, δημιουργήθηκε για να μοιράζεται με το κοινό τα τρέχοντα νέα τη αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία από την Τουρκία και τον κόσμο. Με ενημερωμένε πληροφορίε για τον εξυγχρονισμό του αποθέματο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και συνεντεύξει με ανωτέρου αξιωματικού. Τίτλο του άρθρου είναι Ανάλυση τη Ελληνική Πολεμική Αεροπορία κυριότερα σημεία του οποίου είναι τα ακόλουθα. Σε αυτή την ανάλυση που ετοιμάσαμε, όσα βουν μα ανάγκη η θα εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά τη ελληνική πολεμική αεροπορία αντίστοιχα. Η Ελλάδα παρέλαβε 170 F-16 με συνολικά 4 προγράμματα παραγωγή. Ειδικά μετά την κρίση Καρντάκ το 1996, ξεκίνησαν έργα εξυγχρονισμού των αεροσκαφών. Ωστόσο, τα έργα εξυγχρονισμού των F-16 έπρεπε να ακυρωθούν λόγω του προπολογισμού. Το 2016 ξεκίνησαν ξανά οι πρωτοβουλίε στι ΗΠΑ και η επίσημη διαδικασία ξεκίνησε το 2017 μέσω του προγράμματο FMS. Στο πλαίσιο του έργου, υπογράφηκε σύμβαση για την αναβάθμιση των πολεμικών αεροσκαφών F-16 Block 52. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα ελληνικά F-4 Phantom, όπου επισημαίνεται ότι σχεδιάζεται η αντικατάσταση αυτών των αεροσκαφών με την αγορά του F-35 κάτι που αποτυπώνεται σήμερα στα μέσα μαζική ενημέρωση. Μάλιστα, αξίζει να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει κάνει επίσημη αίτηση για το F-35. Ακολουθεί εκτενή αναφορά για τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Mirage, όπου τα κυριότερα σημεία είναι. Μία από τι δυνατότητε που έφερε στην ελληνική πλευρά η απόκτηση Mirage 2000 ήταν το πλεονέκτημα τη πτήση ενό αεροσκάφου που δεν ήταν στην τουρκική πλευρά. Από τότε που οι δύο χώρε έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιούν σχεδόν τα ίδια αεροσκάφη μεταξύ του. Στη δεκαετία του 2000, αφού το έργο Eurofighter ακυρώθηκε για οικονομικού λόγου, η Ελλάδα ξεκίνησε νέα έργα για να αυξήσει τόσο την αριθμητική, όσο και την ικανότητα του στόλου μοιράς επιπλέον των παραγγελών F-16 στο εργο PIS Xenia PISXENIA-3. Αποφασίστηκε η αναβάθμιση 10 μοιράς 2000 EG και 5 μοιράς 2000 BG, από τον υπάρχοντα στόλο μοιράς στα πρότυπα μοιράς 2000-2005. Η Ελλάδα ανακοίνωσε, στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, ότι αγόρασε 18 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale, ενώ 12 από τα αεροπλάνα θα παραλυθούν από τη Γαλλική Πολεμική Αεροπορία, τα έξι από αυτά θα είναι νέα παραγωγή. Τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη θα εξυγχρονιστούν στο πεδίο F3R και θα παραδοθούν. Μέχρι το 1996 δεν υπήρχαν αεροσκάφη Hake Awoks στον κατάλογο της ελληνική πολεμική αεροπορία. Στα τέλη τη δεκαετίας του 1990, άνοιξε ο διαγωνισμό Awoks. Είναι ενδιαφέρον ότι το αεροσκάφο EMB 145 E-Rai κέρδισε το διαγωνισμό στι 15 Δεκεμβρίου 1998. Το πρώτο από τα αεροσκάφη, η MB-145, έρει παραδόθηκε στην Ελλάδα το 2003. Το τελευταίο αεροσκάφο παραδόθηκε το 2005. Μεταγωγικά αεροσκάφη. Η ελληνική πολεμική αεροπορία πήρε στο απόθεμά 10 φορτικά αεροπλάνα τύπου το το τα επόμενα χρόνια παραδόθηκαν άλλα 5 αεροσκάφη τύπου C-130B. Ένα έργο εξυγχρονισμού υπογράφηκε με την Καναδική Εταιρεία για τον εξοπλισμό των αεροσκαφών με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και την παράταση τη ζωή τους. Καθώ το αεροσκαφο σε C-47 εξαφανίστηκε σταδιακά από το απόθεμα, η ελληνική πολεμική αεροπορία χρειάζονταν ένα νέο αεροσκάφο φορτίου ελαφριά και μεσαίας κατηγορίας στη δεκαετία του 1990. Αυτά τα αεροσκάφη ελαφριά και μεσαία κατηγορία θα πραγματοποιούσαν ορισμένε πτήσει, ειδικά μεταξύ τη Υπηρετική Ελλάδα και των ελληνικών νησιών, πέρα από το στόλο C-130. Τον Ιανουάριο του 2003 δόθηκε παραγγελία για 12 αεροσκάφη τακτική μεταφορά σε 27 j Τα αεροπλάνα παραδόθηκαν για πρώτη φορά το 2005, αλλά τέσσερι παραγγελίε ακυρώθηκαν λόγω τη κατάθεση τη ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει στόλο δεξαμενόπλειων αεροσκαφών. Επομένω, είναι κατανοητό γιατί η ποσότητα πρόσληψη F16 με CFT είναι υψηλή. Η Ελλάδα διαθέτει συστήματα Patriot με 6 συστοιχίε και συστήματα S300 με 2 συστοιχίε. Έχουν επίση μεγάλο αριθμό πυράβλων IHOC. Οι συστοιχίε S300 βρίσκονται στο νησί τη Κρήτη. Μία από τι συστοιχίε Patriot είναι στην ίσο Κύρο: δύο στην πλευρά τη ΕΡΕΑ Ελλάδα με θέα στη θάλασσα των νησιών: μία στην Αθήνα, μία στην πλευρά τη Θεσσαλονίκη και μία στην Καβάλα. Τα συστήματα έχω αναπτύσσονται στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Τα συστήματα έχουν αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου με την αποτροπή επίθεση από την Τουρκία. Η εξέταση τη ελληνική πολεμική αεροπορία μόνο με αριθμητικά στοιχεία μπορεί να προκαλέσει έλλειψη κατανόηση σε ορισμένα θέματα. Ο διακλαδικό πόλεμο και ο έλεγχο διοίκηση έχουν μεγάλη σημασία στη σημερινή αεροπορική μάχη. Για παράδειγμα, άρχισε να ενημερώνει τα F-16 τη που δεν έχουν δυνατότητα Link 16 με το Viber και άρχισε να απαιτείται όχι μόνο αριθμητική υπεροχή, αλλά και σε κρίσιμα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και όπλων. Πέραν αυτών, εάν τα F4E όπα ανταλλάσσονται με τα F35, δυστυχώ η ελληνική πολεμική αεροπορία θα έχει σοβαρό προβάδισμα, καταλήγει το άρθρο. Από τα παραπάνω, α κρατήσουμε μια πρόταση που αναφέρει στα αποτελέσματα του τουρκικού μέσου μαζική ενημέρωση. Δυστυχώ, η ελληνική πολεμική αεροπορία θα έχει σοβαρό προβάδισμα. Αυτή η έκφραση συνιστά αποδοχή της κυριαρχίας της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έναντι της τουρκικής. Τέλεια και παύλα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.